Γεια σας και καλώς ήρθατε στα όμορφα σχέδια με Βελόνες και Βελονάκη. Σήμερα θα πλέξουμε ένα πάρα πολύ όμορφο σχέδιο για ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά πλεχτά. Ξεκινάει σε σχήμα ζίγζακ, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε ελάστιχο. Έχει ένα πάρα πολύ όμορφο ξεκίνημα και από μόνο του. Αποτελείται από έναν αριθμό πόντων πολλαπλάσιο του 29, συν 2 αγριανούς πόντους και 2 μόνες σειρές. Το βασικό σχέδιο θα το στρώσουμε στην πρώτη σειρά. Και στη δεύτερη σειρά πλέγουμε όλους τους πόντους με την ανάποδη. Λοιπόν, έχουμε 13 πόντους, 3 πόντους, 13 πόντους. Θα πλέξουμε από τα δεξιά στα αριστερά τους πρώτους 13 πόντους. Θα στρώσουμε το σχέδιο στη μέση και στην αριστερή μεριά τους επόμενους 13 πόντους θα τους πλέξουμε όπως θα πλέξουμε τους πρώτους, αλλά όλο τον δρόμο πίσω. Πάμε να το ξεκινήσουμε μαζί. Λοιπόν, έχω περάσει 31 πόντους στις βελόνες μου, 29 για το σχέδιο και 2 είναι η ακριανή μου πόντη. Έπλεξα μία σειρά με καλούς πόντους για να βγει η σειρά αυτή με ανάποδους πόντους στην καλή μεριά της δουλειάς μου και ξεκινάω τώρα με την πρώτη σειρά. Τον ακριανό μου πόντο τον πλέκω καλή. Τώρα, τους επόμενους 2 πόντους τους πλέκω καλή μπαίνοντας από το μπροστινό μέρος μέσα στους 2 πόντους και τους πλέκω και τους 2 μαζί με την καλή την πλέξη. Στην πρώτη σειρά είναι όλα λίγο στενά, μετά από εκεί όμως είναι όλα εντάξει. Λοιπόν, και τους 2 πόντους μαζί με την καλή. Τον ακριανό πόντο δεν τον μετράμε, οπότε έχουμε τώρα έναν πόντο στην δεξιά μας βελόνα. Συνεχίζω να πλέγω με την καλή, έναν δεύτερο πόντο, τρίτο πόντο, τέταρτο πόντο, πέμπτο πόντο. Έχω πλέξει 5 πόντους καλή. Ένα ρίξιμο, έναν πόντο καλή, ένα ρίξιμο, το κρατάω να μην μου φύγει. Θα πλέξω ξανά 5 πόντους καλή, αλλά αυτή τη φορά όλο τον δρόμο πίσω. Δηλαδή, έναν πόντο καλή, δεύτερο πόντο καλή, τρίτο πόντο καλή, τέταρτο πόντο καλή και τώρα 2 πόντους μαζί με την καλή έτσι όπως ξεκίνησα. Και τους 2 πόντους μαζί με την καλή και αυτός είναι ο 5ος μου πόντος. Έχω 5 πόντους καλή, ένα ρίξιμο, έναν καλή, ένα ρίξιμο και 5 πόντους καλή. Τώρα το σχέδιο στη μέση. Ένα ρίξιμο, το κρατάω να μην μου φύγει. Περνάω 2 πόντους άπλεκτους στην δεξιά μου βελόνα. Μπαίνω με την αριστερή βελόνα στον πρώτο πόντο και βγάζω την δεξιά βελόνα και από τους 2 πόντους. Έχω έναν πόντο στον αέρα. Το ρίξιμο είναι ακόμα στην βελόνα, το κρατάμε να μην φύγει. Μπαίνω μέσα στον πόντο που είναι στον αέρα και τον περνάω άπλεκτο στην δεξιά μου βελόνα. Τους επόμενους 2 πόντους τους πλέγω μαζί με την καλή και τους 2 πόντους μαζί με την καλή. Τον άπλεκτο πόντο τον περνάω πάνω από τον πρώτο. Ένα ρίξιμο. Και τώρα θα πλέξω όλο τον δρόμο που έκανα στις 13 στυλές πάλι πίσω. Δηλαδή, τους επόμενους 2 πόντους θα τους πλέξω μαζί με την καλή. Είναι ο πρώτος μου πόντος. Συνεχίζω με την καλή. Δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος. Ένα ρίξιμο, ένα πόντο καλή, ένα ρίξιμο και ένα πόντο καλή, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο και κλείνω όπως ξεκίνησα με 2 πόντους μαζί με την καλή. Και αυτός είναι τώρα ο 5ος μου πόντος. Και τον ακριανό τον πλέκω καλή. Θα το κάνουμε άλλη μια φορά μαζί. Θα δείτε ότι αν το πλέξετε 1-2 φορές δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου δύσκολο. Λοιπόν, στην δεύτερη σειρά θα πλέξω όλους τους πόντους με την ανάποδη. Ξεκινάω με τον ακριανό, τον οποίο εγώ πάντα τον πλέκω καλή. Και βγάζω όλη μου την σειρά με την ανάποδη την πλέξη. Και τα ρηξίματα τα πλέκω ανάποδη.
Είναι ένα πάρα πάρα πολύ όμορφο σχέδιο, το οποίο αν καταλάβουμε πώς πλέκεται η πρώτη σειρά, θα δείτε ότι είναι πραγματικά πολύ εύκολο. Λοιπόν, και τον ακριανό τον μπλέκω καλή. Πάμε να κάνουμε την πρώτη σειρά άλλη μια φορά μαζί. Ξεκινάμε τον ακριανό, τον μπλέκω καλή. Τώρα, τους πρώτους δύο πόντους τους μπλέκω μαζί με την καλή. Είναι ο πρώτος μου πόντος, συνεχίζω με την καλή. Δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος. Έχω πέντε πόντους καλή. Ένα ρίξιμο, ένα πόντο καλή, ένα ρίξιμο. Και θα πλέξω πάλι πέντε πόντους καλή. Ξεκινάω με έναν, δύο, τρεις, τέσσερις και τώρα πλέκω δύο πόντους μαζί με την καλή και αυτός είναι ο πέμπτος πόντος. Ένα ρίξιμο, περνάω δύο πόντους άπλεκτους στην δεξιά βελόνα. Με την αριστερή μπαίνω στον πρώτο πόντο και βγάζω την δεξιά βελόνα και από τους δύο πόντους. Το ρίξιμο το κρατάω πάντα επάνω στην βελόνα. Εδώ είναι ένας πόντος στον αέρα, μπαίνω σε αυτόν τον πόντο και τον περνάω άπλεκτο στην δεξιά βελόνα. Πλέκω δύο πόντους μαζί με την καλή και περνάω τον άπλεκτο πόντο πάνω από τον πρώτο. Είναι πολύ σημαντικό να το προσέξουμε αυτό, αλλιώς θα έχουμε πάντα περιττούς πόντους. Ένα ρίξιμο και τώρα ξανά. Δύο πόντους μαζί με την καλή. Είναι ο πρώτος μου πόντος. Δηλαδή κάνω ακριβώς αυτό που έκανα εδώ πριν να ξεκινήσω το μεσαίο σχέδιο. Δύο πόντους καλή και πάω όλο τον δρόμο πίσω. Λοιπόν, έπαιξα τους δύο πόντους καλή μαζί και έχω έναν πόντο. Δεύτερος πόντος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος. Εδώ κάνω ένα ρίξιμο, πλέκω ένα πόντο καλή, ένα ρίξιμο και ξανά. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις και όπως ξεκίνησα με δύο πόντους μαζί με την καλή, τελειώνω με δύο πόντους μαζί με την καλή και αυτός είναι ο πέμπτος πόντος. Και τον ακριανό τον μπλέκω καλή. Γυρνάω την δουλειά μου, ξεκινάω με τον ακριανό καλή και βγάζω όλη την σειρά με την ανάποδη την πλέξη. Και τον ακριανό τον μπλέκω καλή. Και τώρα ξανά από την αρχή. Ξεκινάμε με την πρώτη σειρά. Μετά από μερικές σειρές έχουμε αυτό το πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Φανταστείτε το σε μπλούζα, ζακέτα, πολερό. Είναι... Εμένα προσωπικά μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα το σχέδιό μας είναι 29 πόντοι και είναι αυτό εδώ το κομμάτι που έχω πλέξει εγώ. Εάν θέλετε, βάζετε έτσι όπως είναι το κομμάτι, δηλαδή συνεχίζετε με τους 29 πόντους. Εάν θέλετε πάλι, μπορείτε. Αφού πλέξετε αυτό το κομμάτι, να πλέξετε τους 3 πόντους και να συνεχίσετε με τους 13. Αυτό τώρα είναι θέμα γούστου, το κάνετε όπως θέλετε εσείς. Δοκιμάστε το, πραγματικά δεν είναι δύσκολο. Αν το κάνετε 2-3 φορές θα δείτε ότι είναι εύκολο και αξίζει σίγουρα να το δοκιμάσετε. Σας εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία. Μην ξεχνάτε να στηρίξετε το κανάλι με την δωρεάν εγγραφή σας. Θα ακολουθήσουν πάρα πολλά σχέδια ακόμα. Θα χαρώ για ένα like αν σας άρεσε και καλή συνέχεια. Γεια σας.